Θα πάμε τώρα στο Παρανέστη και θα συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας εκεί Βόρεια, στο Δήμο Παρανεστίου, ο Παύλος Σοφιάδης. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα. Πάμε να τον συναντήσουμε. Γιατί συνδεόμαστε? Γιατί είναι ο μεγαλύτερος ορεινός Δήμος της Ελλάδας. Σωστά, Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Σωστά, πολύ σωστά. Ο μεγαλύτερος δηλαδή σε έκταση. Ο μεγαλύτερος ορεινός Δήμος σε έκταση σε όλη την Ελλάδα. Σε έκταση σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά σας? Έχει μπει για τα καλά ο χειμώνας. Οι θερμοκρασίες εδώ είναι χαμηλές. Σκεφτείτε ότι τώρα έχουμε 4 βαθμούς. Σε λίγες ώρες θα έχουμε μείον 5. Θα έχετε μείον 5. Το ρεκόρ το οποίο καταγράφεται υπό το 0 κάθε χρόνο, πόσο είναι εκεί στην περιοχή? Συνήθως οι θερμοκρασίες το χειμώνα είναι στους μείον 15, φτάνουν μέχρι τους μείον 20, μείον 21 έχει φτάσει. Μείον 21. Αντιδήμαρχε, τα βασικά προβλήματα τα αντιμετωπίζει ένας ορεινός Δήμος με θερμοκρασίες μείον 15. Ποια είναι? Τα προβλήματα είναι τα καθημερινά που έχει και όλος ο κόσμος. Εδώ πέρα κοιτάμε όταν έχουμε χιόνια, χιονοπτώσεις κτλ. Οι δρόμοι να είναι πάντοτε καθαροί, τα μηχανήματά μας δουλεύουν συνέχεια. Ο κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται, να μπορεί να κάνει τις καθημερινές του ανάγκες. Να κάνει καθημερινές ανάγκες. Εκεί με τις καλλιέργειες, τι ευδοκιμεί, τι πάει καλά στην περιοχή σας? Εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν όσο επιστοπλίστων πολλοί κτηνοτρόφοι, πολλοί γεωργοί που καλλιεργούν καλαμπόκι, κριθάρι, σιτάρι, βίκο κτλ. Και να φανταστείτε ότι εδώ στην Κρήτη, σε περιοχές, δεν ξέρω αν ξέρετε, με Σαρά, την Πάκη, η θερμοκρασία και ο υδράργυρος άγγιξε τους 20-22 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που συνηθίζω να λέω, δύο διαφορετικοί κόσμοι στην ίδια χώρα. Ακριβώς, ναι, όντως. Δεν ξέρω, το μήνυμά σας εδώ στους κριτικούς, εκεί ο αντιδήμαρχος πάνω αυτοδιοικητικός στο Παρανέστη, ποιο είναι το μήνυμά σας? Η Κρήτη σε σχέση με το Παρανέστη έχει τις καλύτερες θερμοκρασίες. Αλλά θεωρώ ότι το Παρανέστη είναι ένας από τους καλύτερους σημερινούς προορισμούς, ειδικά για αυτούς που είναι φυσιολάτρες, ναι. Και όχι μόνο. Έχουμε το παρθένο δάσος της Ελατιάς, το καράτερε που λέμε, το φρακτό, με τα ψηλότερα έλατα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αγγίζουν τα 60-65 μέτρα ύψος. Ελατοχώρε λοιπόν. Δεν ξέρω και αν... Σωστά? Ναι, ναι, ναι. Και αν προμηθεύεται και με φώτο και τα Χριστούγεννα με έλατα την αγορά... Όχι, δεν προμηθεύουμε την αγορά με έλατα. Τα έλατα, ναι, αυτά είναι του παρθένου δάσους και δεν... Εκεί κοντά είναι μια περιοχή, μου διαφεύγει βέβαια, που προμηθεύει έτσι με έλατα την αγορά. Κοντά σε εσάς, είχαν φιλοξενήσει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι εγώ κρατώ το χαμόγελό σας, που υπάρχει μια ομοιότητα και με τους κριτικούς τώρα στις θερμοκρασίες, δεν τα βρίσκουμε, κρατάμε το χαμόγελο. Χαμόγελο και την καλή καρδιά και τη φιλοξενία. Και την καλή καρδιά και τη φιλοξενία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει λίγο η κάμερα και να κλείσουμε με ένα πλάνο εκεί από την περιοχή σας, να δούμε λίγο εκεί στο όμορφο Παρανέστη. 6:30. Εδώ, μάλιστα, είμαστε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Παρανεστίου. Ναι. Βλέπετε, από εδώ ξεκινάει η αγορά του Παρανεστίου, τα καταστήματα. Και συνεχίζει, είναι μια μεγάλη ευθεία με όλα τα μαγαζιά εδώ πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, τους χαιρετισμούς μας από Ηράκλειο.